Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατέφτασε στο Λευκό Ίκο λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ να τον υποδέχεται στην είσοδο του κτηρίου. Στη συνέχεια δύο άντρες κατευθύνθηκαν στο Βαλγραφείο όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος τον καλωσόρισε με κολακευτικά λόγια τόσο για την Ελλάδα όσο και για τι προσπάθειε που γίνονται από την κυβέρνησή του να ξεπεραστεί η κρίση. Uh, as you know, Greece has gone through a lot over the last number of years, but uh, they are doing a terrific job of coming back. Thank you, Mr. President. Thank you for the invitation and the hospitality. I'm sure that we'll have a very fruitful discussion today. I think that there is a very important moment for our strategic cooperation, and I'm sure that uh, we'll do whatever it takes to enhance this cooperation.

totally reaffirmed our support for a responsible debt relief plan. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σημαντικές προοπτικές, ενώ συμφωνήθηκε να συσταθούν δύο μόνιμες ομάδες εργασίας με επικεφαλής, τον Will Boros από την Αμερικανική πλευρά και τον Δημήτρη Παπαδημητρού από την Ελληνική, προκειμένου να υπάρχει συστηματικότερη συνεργασία. I think it's a land of I know, uh, many people are looking to invest in Greece. A lot of the problems are behind it. They've had some very good leadership. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο στροφή. Σε ένα σημείο που οι επενδύσει μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα να βγούμε οριστικά από την κρίση. Όπω ανακοινώθηκε, έχει ήδη συμφωνηθεί η ανανέωση του στόλου των ελληνικών F-16 με αγορά των αντίστοιχων αμερικανικών αεροσκαφών σε ένα project με συνολικό προπολογισμό 2,4 δισεκατομμύρια. My administration has also informed Congress of a potential sale to Greece. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνική Αμήνη Πάνο Καμένο, το μέγιστο ποσό που θα επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο δεν θα ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύριο. Οι πληροφορίε θέλουν να αγοράζονται συνολικά 83 αεροσκάφη F-16 a massive renovation of their air force and also of airplanes generally going to greece they're looking at buying additional planes from boeing and we are helping we're very much involved with greece and with helping greece get back on its feet. Σχετικά αφράστο για το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας, τέθηκε επιτάπετος στο θέμα της βάσης στη Σούδα, ενώ το reportage του CNBC θέλειτισηomenes πολιτείες να εξετάζουν τη δυνατότητα μιας δεύτερης βάσης στην ότια κρήτη. I want to thank the Prime Minister and the Greek people for serving as gracious hosts to our U.S. naval forces at Suda Bay. I also commend Greece for being one of the few NATO countries currently spending at least 2% of GDP on defense. So the fora tin Greti ke tin vasi tis Soudas in es olos mas gnosto ot echi ideiteri geostrategiki simasia tin opia tin axiologisama apokinou και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο Αμερικανό Πρόεδρο αναφέρθηκε επανειλημμένα στι κοινέ αξίε που συνδέουν τι δύο χώρε και την εκτίμησή του στον ελληνικό λαό, ενώ δεν ξέχασε και την παρουσία τη ελληνοαμερικανική ομογένεια. Σχετικά με το θέμα των επενδύσεων, η πλευρά του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο κύριο Τραμπ έδειξε ενδιαφέρον για την πορεία τη επένδυση του ελληνικού, αφού και ο ίδιο είχε προσπαθήσει να εμπλακεί επιχειρηματικά πριν διεκδικήσει την Προεδρία. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν κατάφερε τότε να συνεννοηθεί με την ελληνική δημόσια διοίκηση. Με ρώτησε πριν ο πρόεδρο τι γίνεται με το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο. Α, όπου πριν από πολλά χρόνια είχε και ο ίδιο ενδιαφερθεί ω επιχειρηματία και είδε και ο ίδιο τι αδυναμίες και τις παθογένειες τη ελληνική δημόσια διοίκηση, τον ενημέρωσα ότι προχωράει και πολύ γρήγορα θα δούμε αυτή την περιοχή να μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο project real estate στην Ελλάδα, το οποίο θέλει να είναι πόλος έλξης κι άλλων μεγάλων και σημαντικών επενδύσεων. Την προσοχή του Αμερικανού Προέδρου απέσπασε και η ραγδαία άνοδος του τουρισμού, ενώ ανακοίνωσε ότι θα στείλει μια αποστολή υψηλού επίπεδου για την προσοχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι η τιμωμένη χώρα. That the United States will be the honored country at next year's International Fair in Greece. This historic business and trade exhibition will showcase American technology, enterprise, and innovation on the world stage. We look very much forward to sending a high level delegation to attend this wonderful event. δημοσιογράφοι σε και σε θέματα που την Αμερικανική Όμω έγιναν δύο συγκεκριμένε ερωτήσει απευθυνόμενε στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η πρώτη προκάλεσε ποικίλε αντιδράσει, καθώ ο Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε για το χαρακτηρισμό το κακό που είχε κάνει για μια ενδεχόμενη εκλογή του Τραμπ πριν τι εκλογέ του 2016. Η υπενθύμηση αυτού του χαρακτηρισμού, που ωστόσο αποτελούσε και τον κύριο τίτλο στη μετάδοση του CNN, προκάλεσε μια αντίδραση με νόημα από τον κύριο Τραμπ και ένα αμήχανο χαμόγελο από τον Πρωθυπουργό. And I'm wondering if after spending time with the president, you have changed your mind or if you're of the same mind. I wish I knew that before my speech. Για πίστοσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητε τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θέλω λοιπόν να σα διαβεβαιώσω ότι η συνάντηση που είχα μαζί του ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή ότι απειλούμε. Αντιθέτω, αισθάνθηκα ότι υπάρχει μια γόνιμη προοπτική προκειμένου να παραμερίσουμε τις όποιες Διαφορές μπορεί να υπάρχουν και να δούμε το κοινό έδαφος. Από την πλευρά του Τραμπ αρκεί και να πει πως πολλές χώρες είχαν άγχος για την εκλογή του, αλλά με τις περισσότερους ηγέτες είχε καλή συνεργασία. Ως προς τη δυσφορία που υπήρχε, την απέδωσε στο δόγμα πρώτα η Αμερική, που ο ίδιος είχε θέσει ως σλόγγαν στην προεκλογική εξαρτία. Η δεύτερη ερώτηση προς τον Αλέξη Τσίπρα αφορούσε την εγγενή στάση της Τουρκίας και το κατά πόσον ο Έλληνας Πρωθυπουργός πιστεύει ότι η γείτονα χώρα θα είναι δημοκρατική και θα έπρεπε να παραμείνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις. Σεβόμαστε την Τουρκία ως μια σημαντική περιφερειακή δύναμη και πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει σταθερά προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική, σταθερά προσανατολισμένη στη συνεργασία τη με το δυτικό κόσμο και σταθερά προσανατολισμένη στο ΝΑΤΟ. Στην ελληνική πλευρά, επικρατεί ικανοποίηση για τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αφού τονίζεται ότι επιβεβαιώθηκε ο σεβασμό από την πλευρά των ΗΠΑ στη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά και ο κρίσιμο γεωστρατηγικό ρόλο τη σε μια ευαίσθητη περιοχή ω ένα πόλο σταθερότητα και σταθερού συμμάχου των ΗΠΑ, όπω επίση και η έμπρακτη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου σε ζητήματα όπω η ελάφρυνση του χρέου.